Γεια σας και πάλι, καλώς ήρθατε στα κόκκινα γυαλιά. Μετά από αρκετές μερούλες απουσίας από τις οθόνες σας, κάτι εθνικές ομάδες, κάτι θέματα που τρέχουμε τόσο με τη Λέσχη όσο και με το site, διότι να δοκιμάσουμε και κάτι καινούριο στο site. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος για πάρα πολλά πράγματα, ο οποίος χρόνος δυστυχώς δεν είναι αρκετός. Αν μπορούσαμε, ας πούμε, η μέρα να έχει 30 ώρες, καλά θα ήταν, και να μην χάνουμε και 8, το χάνουμε εντός εισαγωγικών, έτσι, μην τρελαθούμε, και να μην χάνουμε και όλες και το 8 ώρο του ύπνου που χρειαζόμαστε, που, αν θέλετε, δεν θα ήταν αυτό που δοκιμήθηκε τελευταία φορά 8 ώρες. Εντάξει, μέσα στις διακοπές το έκανα και παραπάνω κοιμήθηκα, αλλά είπαμε στις διακοπές. Ξέρω, δεν ξέρω κάποιον, ας πούμε, μέσα στην χρονιά να κοιμάται 8 ώρο, μην τρελαθούμε. Το σημερινό θέμα της εκπομπής ίσως λίγο να σας προειδεάζει ο τίτλος, αλλά όχι τόσο. Είναι κάτι το οποίο για κάποιο λόγο με κούρδισε από την ημέρα που πήραμε το Youth Cup, και επειδή ανέτρεξα πίσω στο παρελθόν, καθότι μία φορά είχα την τύχη να βρεθώ σε τελικό FA Youth Cup, στο πρώτο παιχνίδι, και δεν σας κρύβω ότι άρχισα να κάνω ένα συνειρμό σκέψεων για το OK, αυτά τα παιδιά είναι κάτω των 18, με δικαίωμα μερικοί να παίζουν έστω και αν έχουν πέρασει το 18 έτος ηλικίας τους. Αυτό είναι θέμα κανονισμού, μην το αναλύουμε τώρα, όσοι είστε μοιημένοι στο αγγλικό ποδόσφαιρο το ξέρετε. Εν διάθετη περιπτώσει, πόσοι από αυτούς τους παίχτες που κατέκτησαν το τρόπαιο είχαν, ας πούμε, τις ευκαιρίες να μπουν στην πρώτη ομάδα? Από εδώ λοιπόν με κούρδισε. Το ξεκίνησε λοιπόν το θέμα να το έχουμε στο καλοκαίρι, είναι η αλήθεια. Κάτι διακοπές, κάτι άλλα θέματα που τρέξανε, το πάγωσα, το άφησα στη μέση. Το είχα αφήσει λοιπόν στην οθόνη του υπολογιστή μου και το καμάρωνα. Τώρα μιλάμε για ένα τρίμηνο γεμάτο. Τα τελευταία νέα όμως με τον Bobby Duncan, να φύγω, να φτώσω, να κάνω, να αράνω κλπ, με ξανακούρδισαν. Και βρήκα ευκαιρία τώρα με το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, εν μέσω πολλών άλλων πραγμάτων, και πιστέψτε με, επειδή υπάρχει ο άπειρος κόσμος που με προσεγγίζει για να τους διευκολύνω στην απόκτηση εισιτηρίου, παρένθεση, δεν είμαι το ticket office, έτσι, αυτό το διευκρινίζω. Και για κάθε έναν που δεν ξέρει τη διαδικασία και βρίσκει προβλήματα στο να αποκτήσει το εισιτήριο από μόνος του, έρχεται σε μένα. Ενώ αν είχε έρθει σε μένα, θα είχε και την ταλαιπωρία. Απλά να το ενημερώσω. Διότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνω ότι ο Γιάννης θα συστήσει τον Γιάννη στον Κώστα, ο Κώστας στον Δημήτρη, ο Δημήτρης στον Βασίλη και ούτω καθεξής. Και πάει γαϊτανάκι η δουλειά. Τα πράγματα έχουν στριμωχτεί πάρα πολύ. Η ζήτηση έχει εκτιναχθεί, ο τρόπος διάθεσης των εισιτηρίων στα clubs έχει αλλάξει πάρα πολύ, και φυσικά τα εισιτήρια που δεν δίνονται στα club καταλήγουν στους ατζέντιδες. Όχι μόνο τα εισιτήρια αυτά, αλλά και πολλοί άλλοι τρόποι να αποκτήσει εισιτήριο καταλήγουν στους ατζέντιδες που θησαυρίζουν. Έτσι λοιπόν, εγώ δέχομαι και καταιγισμό τηλεφωνημάτων και προσπαθώ να τους εξηγήσω πώς λειτουργεί το σύστημα, ο οποίος ο κόσμος λογικό είναι να μην το ξέρει. Πιο πολλοί δεν έχουν κάνει καν επαφή για το πώς να πάνε ένα ταξίδι στο Liverpool. Εν τω περιπτώσει, αυτό είναι εις βάρος της δουλειάς που θέλω να κάνω, και γι' αυτό βλέπετε τόσο αραιά επεισόδια. Σύν' ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει συμπαρουσιαστής που να μοιράζεται δουλειά, καθότι τα ξέρετε με τον Αντώνη που είναι στο Ευγενίδιο, ο Σταύρος ο Μπέκας είναι full-time DJ, η νυχτερινή δουλειά είναι σκίσιμο, ξυπνάς την επόμενη μέρα το μεσημέρι και είσαι κουρέλι. Και πρέπει να αναρρώσεις, να ανακτήσεις δυνάμεις για να ξαναδουλέψεις βράδυ. Δεν θα γίνω πυρόγα, γιατί όλοι νομίζουμε ότι πίσω από την κονσόλα είναι Θεός. Δεν ρωτάμε τον Θεό πώς αισθάνεται στο σύννεφό του. Εν διάθετη περιπτώσει, όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, έχω μείνει μόνος και το παλεύω. Αυτό το μόνος είναι προσωρινό, πιστεύω, διότι φυσικά και αυτό δουλεύω επίσης. Σύν' ότι είναι μια εποχή ο Σεπτέμβρης με τα ξεκινήματα, τα κλεισίματα για τις νέες χρονιές σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Και είναι η πρώτη φορά στην δημοσιογραφική πιάτσα που επικρατεί ένα χάος. Συνήθως αυτά κλείνανε Ιούλιο, το πολύ αρχές Αυγούστου. Έχει μπει Σεπτέμβρης και δεν έχουν κλείσει προγράμματα. Αυτά είναι σημεία των καιρών στη χώρα μας και δυστυχώς δεν γίνεται αλλιώς.
πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πραγματικότητα. Αυτό κάνουμε και εμείς. Γι' αυτό σας τα εξηγώ, γιατί πολλές φορές δέχομαι μηνύματα μέσω του mail ή και στο Facebook, στο προσωπικό μου λογαριασμό, και μου λένε πού είσαι, χάσαμε. Δεν χάθηκα ακριβώς. Χάθηκα λόγω ανωτέρας βίας. Πάμε στο θέμα μας. Πρώτα μπήκα στη διαδικασία να ψαχτώ και να δω τι γίνεται, ας πούμε, με αυτούς τους παίκτες. Τι έγινε. Να ψαχτώ λίγο με την ιστορία του θεσμού. Πώς ξεκίνησε, πού ήμασταν εμείς. Και υπολογίστε ότι το FA Youth Cup, όταν ξεκίνησε, ήταν στη δεκαετία που ξεκίνησε, μάλλον, εδώ είναι το τρόπαιο, εμείς ήμασταν στο πουθενά. Ήμασταν στη Β' Εθνική, βολοδέρναμε, τέλος πάντων το 1953 ξεκίνησε ο θεσμός. Σαφώς κάποια πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο και έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Καλώς δυσκόλεψε, εδώ που τα λέμε. So what. Εμείς πάντως, για να τα λέμε και όλα, από το 1953 εμφανιζόμαστε πρώτη φορά σε τελικό, σχεδόν μετά από 20 χρόνια. Λοιπόν, δείτε εδώ, παίξαμε την Aston Villa, διπλά τα παιχνίδια, και ο μόνος που θα ξέρετε είναι ο Phil Thompson, που έπαιζε σε εκείνη την ομάδα και μάλιστα ο οποίος έκανε και ντεμπούτο την άνοιξη του 1972. Δηλαδή, λίγες μέρες πριν είχε παίξει τον Απρίλιο, είχε παίξει με την πρώτη ομάδα. Χάσαμε και στα δύο παιχνίδια, πανηγυρικά, και φυσικά, γεια σας, σχόλασε ο γάμος. Λοιπόν, να και για την ιστορία. Ο Φιλ, ο οποίος εδώ είναι στη δεύτερη χρονιά με επαγγελματικό συμβόλαιο, 72-73, και φυσικά την ιστορία του λίγο πολύ την ξέρετε, με τα 9 χρόνια που έκατσε στο σύλλογο, που κέρδισε ό,τι τρόπαιο κυκλοφορούσε. Μα ό,τι τρόπαιο κυκλοφορούσε. Σε είδος, όχι αριθμό. Το απόλυτο στα 4 τότε πρωταθλητριών το είχε ο Νίλ και, αν δεν κάνω λάθος, ο Κέις. Κατά δήλωσή του, νομίζω ότι εγώ ήμουνα με ένα λιγότερο στο μυαλό μου για τον Κέις. Εν διάφορη περιπτώσει, δεν έχει να κάνει. Φιλ Τόμσον, λοιπόν, ο οποίος στο τελικό της Μαδρίτης ήταν, αν το θυμάμαι σωστά, και ο αρχηγός ή της Μαδρίτης ή της Ρώμης. Τώρα βραχυκύκλωσα, παιδιά. Εν διάφορη περιπτώσει, ήταν και αρχηγός σε έναν από τους τελικούς. Πάμε να δούμε, λοιπόν, τώρα η ομάδα εμφανίζεται από τότε, από το 1972. Σε τελικό σχεδόν μετά από 1/4 του αιώνα, παρά ένα χρόνο. Και μιλάμε για το 95-96. Σε διπλά παιχνίδια, όπου τότε αντιμετώπισε την West Ham. Πρώτο παιχνίδι στο Λονδίνο, νίκη με 2-0, και στο Anfield με 2-1. Χαρακτηριστικό να σας πω πόσο δημοτικότητα έχουν αυτά τα παιχνίδια. Είναι ότι στο παιχνίδι του Λονδίνου ήταν, για την ακρίβεια, η θέαση στο γήπεδο, δηλαδή, κόπηκαν 15.386 εισιτήρια. Το ξαναλέω, 15.386 εισιτήρια για το τελικό των πιτσιρικάδων, έτσι. Στο Upton Park, στο παλιό γήπεδο της West Ham. Στο Anfield ήταν 20.000 και κάτι. Το κάτι, βέβαια, δεν υπάρχει το νούμερο καταγεγραμμένο 100%, ξεκάθαρο. Πρέπει να έφτασε και τις 25.000. Λοιπόν, βλέπετε εδώ τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Από τους δικούς μας, οι μόνοι που κάνανε σοβαρή καριέρα ήταν ο Τζέιμι Γκάραχερ, δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι ο δεύτερος στη τάξη ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου σε συμμετοχές με την κόκκινη φανέλα, πίσω από τον Ιαν Κάλαχαν. Για τον Μάικ Λόουεν δεν χρειάζεται να επεκταθώ, γιατί ξέρω ότι δεν θα είναι ευχάριστη η αναφορά μου. Και επίσης για τον Ντέιβιντ Τόμψον, ο οποίος έχει αρκετές συμμετοχές με την φανέλα της Λίβερπουλ, και έχει μείνει η επική ατάκα του ότι αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής, θα κάνεις, θα ήθελα να γίνω ταξιτζής. Καμία σχέση τώρα με το άλλο. Υπάρχουν βέβαια αναφορές για αρκετούς παίχτες. Πάντως, από τις δύο ενδεκάδες που βλέπετε, στους αντίπαλους ήταν ο Φρανκ Λάμπαρτ και ο Ρίο Φέρντιναντ. Και οι δύο γνωστοί και μία εξαιρεταίοι, πορείες διαφορετικές από τη West Ham, ο ένας προς τους αιώνιους αντιπάλους και ο άλλος προς την Τζέλσι. Ο δεύτερος είναι ήδη προπονητής στην ομάδα που έκανε καριέρα, το μεγαλύτερο κομμάτι της καριέρας του φυσικά, όπου κατέκτησε και τίτλους. Ο Ρίο είναι σχολιαστής ενίοτε στο Sky Sports.
Τι γίνεται όμως, είπαμε να δούμε και μερικά στιγμιότυπα. Αυτή τη φανέλα φορούσαμε στο παιχνίδι του Λονδίνου. Ωραίο το Upton Park. Είχα την τύχη να πάω σε παιχνίδι West Ham κάτι Δευτέρα πρωτάθλημα, ήταν το 98. Και να πατήσω το γήπεδο της West Ham, το οποίο ήταν εντυπωσιακό και σαν έδρα ήταν, ξέρω εγώ, το κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι από το πρώτο παιχνίδι. Θα σας δείξω και μερικά λίγα στιγμιότυπα από το δεύτερο. Εδώ είναι στην απονομή, στον αρχηγό μας. Θα τα πούμε και γι' αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι πολλοί παίκτες από αυτούς που είδατε στη σύνθεση και που θα ξαναπάμε να δείτε, απλά σας βάζω στη διαδικασία να πάρετε μια γεύση, πανηγύρια, κακό, όλα ωραία, όλα καλά, αλλά okay, τι γίνεται μετά. Πολλοί από αυτούς λοιπόν εξαφανίστηκαν. Πολλοί από αυτούς δεν ασχολήθηκαν καν με το ποδόσφαιρο. Ο Μιχαλάκης, ενώ ήταν ας πούμε ο αγαπημένος της εξέδρας, κατέληξε να γίνει με αυτά που λέει κιόλας κατά διαστήματα στην τηλεόραση ή στα διάφορα μίντια, να είναι πολύ αντιπαθής στις τάξεις των κόκκινων οπαδών. Και να πούμε ένα από τα ταλέντα που δεν φαίνεται στις φωτογραφίες ήταν ο Φίλιπ Μπρέζιερ, ο οποίος μετά το πρωτάθλημα, μετά το κύπελο αυτό, πίστεψε ότι κατέκτησε το δικαίωμα και ότι ήταν ένα βήμα πριν την πόρτα της πρώτης ομάδας, ο οποίος 18 μήνες μετά το πρώτο συμβόλαιο του είπε ο Ρόι Εβανς ότι καλύτερα, ξέρω εγώ, να κοιτάξεις το μέλλον σου κάπου αλλού. Και έτσι έφυγε για την non-link Marine. Εκεί ήταν ο τελευταίος του σταθμός. Για τον σκόρερ, τον Ντέιβι Λαρμούρ, ο επόμενος σταθμός από εκεί δεν κατάφερε να κάνει ποτέ το όνειρο του πραγματικότητα στην πρώτη ομάδα. Πήγε στην Doncaster, στην Lidfield, στην Glenavon, και φυσικά τελευταίος σταθμός ήταν η Carrick Rangers που έχουμε εμείς από στοιχεία. Ο David Thompson μετά την Liverpool έπαιξε επί Ζεράρου Γιέ, έγινε αυτό, έπαιξε στην Coventry. Μάλιστα, αυτός είναι ο David Thompson, ο οποίος δεν ήθελε να φύγει από το Liverpool. Έφυγε, όπως λένε οι κακές γλώσσες, με λίγο άκομψο τρόπο. Πλακώθηκε μάλλον με τον Ουγέ και όταν ήρθε στο Anfield δοξενούμενος, αν το θυμάμαι σωστά, το είχα δει και είχα σοκαριστεί. Είχε βάλει γκολ στους Reds με την φανέλα των Sky Blues και του έλεγε το γνωστό σεξουαλικό ρήμα του προς τον πάγκο της ομάδας, προς τον Ζεράρ, διότι του έδειξε την πρόταση της εξόδου και δεν ήθελε με τίποτα να φύγει ο Thompson. Βέβαια, δεν πιστεύω ότι μπορούσε να κάνει τη διαφορά, αλλά στις δύσκολες εποχές δεν ήταν και περιττός. Βέβαια, από όσα ξέρουν μέσα από την ομάδα, εμείς δεν μπορούμε να τα ξέρουμε 100% όλα. Όσο και να κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, όσο και καλές πηγές να έχουμε, υπάρχουν πράγματα τα οποία μένουν μέσα στα αποδυτήρια. Οπότε, αν θέλετε, ό,τι έγινε, έγινε. Από το 1996 λοιπόν περνάνε 10 χρόνια για να εμφανιστούμε ξανά σε τελικό Youth Cup. Πάρτε λοιπόν τις συνθέσεις των ομάδων. Αντιμετωπίσαμε την City, την κερδίσαμε 3-0 στο Anfield και χάσαμε 2-0. Πανηγυρίσαμε λοιπόν το τρόπαιο μέσα στο Manchester. Ήταν ήδη τότε στο καινούριο της γήπεδο η City, στο Etihad. Το Main Road είχε αποτελέσει παρελθόν. Από όλους αυτούς που βλέπετε, είναι αρκετά γνωστά ονόματα σε εμάς. Τα πιο γνωστά σε εσάς πρέπει να είναι ο Jay Spearing και ο Stephen Darby.
για τον Στέφεν Ντάρμπι, ο οποίος ήταν και αρχηγός σε αυτό το τελικό, ενώ στον επόμενο ήταν ο Τζέι Σπίρινγκ. Του πήρε 3 χρόνια από τότε για να κάνει το ντεμπούτο του με την φανέλα στην πρώτη ομάδα και το έκανε σε ένα παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα επί Ράφα Μπενίτες. Ο Ράφα γενικά προσπαθούσε να βρει λύσεις δεξιά για διάδοχη κατάσταση μετά τον Φίναν και να έχει καλό backup. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος για την εποχή του Ράφα και θα σας ευνηδιάσει αυτό είναι ότι είχε πολύ αντιλογία στο κομμάτι με τις ακαδημίες. Δεν τον αφήνει να έχουν την πρόσβαση που έπρεπε, να ελέγχει και να έχει γνώμη. Τότε ήταν ο Steve Highway, μεγάλη δόξα του συλλόγου, πολύ μορφωμένο άτομο, δικαίως ήταν στην Ακαδημία Διευθυντής, αλλά θα έπρεπε και ο σύλλογος, ο οποίος τότε ήταν υπό την ομηρία των Τεξανών Αμερικανών, θα μου πεις Τεξανία που κάπου αλλού υπάρχει, όχι, των Αμερικανών πρώην ιδιοκτητών, των απατεώνων αυτών, οι οποίοι φυσικά δεν τους πολύ ένοιαζε κιόλας η καλή λειτουργία του συλλόγου ή η εφημερία, αυτοί το παραδάκι να μπαίνει στη τσέπη και να κάνουν τα κάρβουνα. Το αποτέλεσμα ήταν φυσικά να πέφτουν μπουνιές εντός εισαγωγικών μεταξύ του Ράφα και της Ακαδημίας, με το Ράφα να έχει στην ουσία με μετεγγραφές πολλούς παίχτες δικούς του και κάποιος να, με κάποιο τρόπο τέλος πάντων, να τους προωθεί έμεσα από την Ακαδημία. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι σωστή εικόνα συλλόγου και δεν έβγαινε προς τα έξω. Και όλο αυτό το σκηνικό, πιστέψτε με, υπήρχε άνθρωπος στην Ελλάδα, ο οποίος είχε πρόσβαση στις Ακαδημίες, δεν θέλω να πω παραπάνω, ο οποίος όταν το συζητήσαμε και ψιλοπλακωθήκαμε για το θέμα, γιατί λέω, ο μάνατζερ του συλλόγου είναι δυνατόν να μην έχει δικαίωμα να πει την γνώμη του για τους παίχτες που παίζουν στην Ακαδημία και μην τυχόν κάποιος αυτός μπορεί σταδιακά να μπει στην πρώτη ομάδα? Όχι, μου λέει. Αυτός δεν μπορεί να φύγει. Ο άλλος λέει θα μείνει μόνιμο. Και γιατί να μείνει μόνιμο ο διευθυντής? Όπως και δεν ήταν κάποια στιγμή. Δεν έμεινε μόνιμο ο Steve Highway. Έφυγε και τον διαδέχτηκε άλλος και μετά άλλος. Και αυτά πρόσωπα αλλάζουν. Τι σημαίνει ο μάνατζερ να μην έχει γνώμη στην Ακαδημία? Δηλαδή χάσαμε και τα μαλλιά που είχαμε. Εντάξει, αυτό θα το πάθουμε, θα τα πάθουμε όλοι. Μετά την συμπλήρωση 5 δεκαετίας εν ζωή. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά δεν είναι δυνατόν να είναι άλλο με το ανδρικό, άλλο η Ακαδημία και στη μέση να υπάρχει και άλλη μία τύπης Ακαδημία του Ράφα εκείνη την εποχή για να μπορέσει να βοηθήσει την πρώτη ομάδα και να κοιτάξει και το άλλο του συλλόγου. Τέλος πάντων, αυτά τα κουφά γινόντουσαν τότε. Σας είπα, οι Τεξανοί αγρόνοι γόραζαν. Μάλιστα, για την ακρίβεια εκείνη την εποχή, αυτό που βλέπετε, δεν είναι εποχή Τεξανών, είναι στα τελειώματα του Μουρς, όπου εκείνη τη χρονιά, αν το θυμάμαι σωστά, έχει γίνει προσέγγιση από το Συναβάτρα για να αγοράσει το σύλλογο, έχει γίνει μπάχαλο, ο Πάρε το προωθούσε, οι φίλαθλοι είχαν επαναστατήσει και γίνονταν πανικός. Εν τέτοια περιπτώσει φτάσαμε στο τελικό και ο Στέφεν Ντάρμπι λοιπόν φεύγει από τους Reds και πάει το 2012 στην Bradford, όπου έγινε αρχηγός της. Μάλιστα την οδήγησε στον τελικό του Link Up το 2013 για να ακολουθήσει το 17-18 σταθμός η Bolton. Για τον Jay Spearing τα ξέρετε λίγο πολύ, αλλά όχι τόσο, ο οποίος ξεκίνησε σαν αμυντικός. Μη σας ξεγελάει που τον είδαμε στο κέντρο του γηπέδου. Ξεκίνησε σαν αμυντικός και μάλιστα στις ομάδες της νεανικές έπαιξε πάρα πολλές φορές αυτή τη θέση. Λοιπόν, ο Jay Spearing τα κατάφερε και έπαιξε στην πρώτη ομάδα, ούτε λίγο πολύ στις δύσκολες εποχές ήταν στις αποστολές πάρα πολλές φορές. Μάλιστα, αν το θυμάμαι σωστά το νούμερο, πρέπει να έχει 55 συμμετοχές με την κόκκινη φανέλα. Ήταν στην αρχική δεκάδα του τελικού κυπέλλου Αγγλίας το 2012. Το 12 επί Κένιντα Αγγλής και το καλοκαίρι ο Ρότζερς τον έστειλε στην Bolton όπου έκανε αρχηγός της. Τον έκανε αρχηγό της. Τώρα, όσο εμείς θα πάμε να δούμε και στιγμιότυπα από το τελικό, έτσι για να, να θυμηθούμε λίγο νιάτα, καλά πολλοί από εσάς βλέπετε είστε νέοι, για τον τερματοφύλακα τον David Roberts, ο οποίος ήταν ο ήρωας του ημιτελικού, αφού έσωσε πέναλτι
βλέπετε ότι εδώ το 5-6 είναι ο ήρωας του ημιτελικού, παίρνει το Cupid, το 7 δρόμο. Επόμενη σταθμή Bangor City, Weymouth και τελευταίο σταθμός που τον έχουν προσέξει ήταν η Aberystwyth Town, νάτος ο Στέφεν Ντάρμπι. Λοιπόν, τα είδαμε, ο Ρόμπι Θρέλφολ, αριστερό μπακ, ο οποίος ήταν δανεικός για 3 χρόνια, δεξιά και αριστερά, σε μικρότερες κατηγορίες. Το 2010 δρόμο πάει στην Bradford και μετά στη Morecambe, όπου από εκεί τον αποτύπωσε το 2014. Ο Jack Hobbs, ένα ψηλό παιδί, θα το δείτε στην παράταξη, είναι δίπλα στο τερματοφύλακα, όπως βλέπετε, αριστερά του. Αυτός ήταν με μεταγραφή πολλά υποσχόμενος παίχτης από τη Lincoln και μάλιστα η ομάδα πλήρωσε 750.000 για τον νεαρό. Έπαιξε 5 φορές, όπου μετά πήγε στη Leicester City, επόμενος σταθμός Hull, όπου ήταν και αρχηγός της, και μετά στη Nottingham Forest. Ποιος άλλος, για τον Charlie Barnett, ο οποίος ήταν μέσος, ένα παιδί που υποστήριζε την Everton, δόθηκε με μεταγραφή κανονικά στην Τρανμύρ το 2008, μετά Accrington Stanley, Telford United και κάπου τώρα έπαιζε τελευταία φορά στην Conference. Λοιπόν, ποιος άλλος, για τον Barrett, τον Paul Barrett, και αυτός μέσος, αυτός μεγάλωσε με τη Manchester City σαν οπαδός, δεν έκανε ποτέ κάτι το σπουδαίο σαν ποδοσφαιρική καριέρα και μετά ασχολήθηκε με την προπονητική και είναι προπονητής ακαδημιών. Για τον Ryan Flynn, είναι Σκοτσέζος, ο οποίος επίσης τον απόκτησε από, όχι από την ίδια ομάδα που απόκτησε τον Hobbs, από την Falkirk, 50.000 λίρες παρακαλώ πολύ το 2005. Μετά από αυτό δόθηκε δανεικό στην Wrexham, όπου επέστρεψε το 2009, δηλαδή μετά από 4 χρόνια, πάλι με κανονική μεταγραφή στην Falkirk. Κάποια στιγμή το 2011 τον βρίσκουμε στην Sheffield United και τέλος υπήρχε ένας πιτσιρικάς, ο Adam Hamill, που ήταν διεθνής τότε με την Εθνική Αγγλία κάτω των 21. Ποτέ δεν κατάφερε να παίξει στην πρώτη ομάδα, αλλά πέρασε από τον Φέρμπλιν, Southampton, Blackburn, Barnsley, όλα αυτά δανεικός, στην οποία Barnsley στο τέλος έγινε και με κανονικά μεταγραφή το 2009. Μετά τον βρίσκουμε Wolves, Middlesbrough, Huddersfield και Rotherham. Αυτά είναι τα περάσματά του. Θα πω άλλους 2 παίκτες, οι οποίοι συνέχισαν και την επόμενη χρονιά, ειδικά ο Lidfield, Paul Anderson, ο οποίος ήρθε από τη Hull και αυτός, με τον John Wells, παίκτης της Ακαδημίας μας και αυτός, να πηγαίνει σε ανταλλαγή. Ποτέ δεν τα κατάφερε να πάει στην πρώτη ομάδα. Δανεικός Swansea, Forest, Bristol City και κάποια στιγμή έπαιξε ρόλο σημαντικό στην άνοδο της Ipswich Town στην Premier League στην προηγούμενη δεκαετία αυτό. Λοιπόν, για τον Craig Lidfield, τον υψηλόσωμο επιθετικό από το Wirral, παιδί της πόλης δηλαδή, ήταν πολλά υποσχόμενος, ο οποίος έφυγε μετά από κάποιους δανεισμούς για την Macclesfield Town. Εκεί τον έμεινε 3 χρόνια και ακολούθησαν Accrington Stanley, Chester και μετά έπαιξε στην FC United of Manchester. Και επίσης εκείνη την ομάδα έπαιξε και ο αδικοχαμένος Ισπανός Μίκι Ροκ, ο οποίος έφυγε από καρκίνο το 2012 σε ηλικία μόλις 23 στα 24 του χρόνια. Απλά, εντάξει, υπάρχουν πράγματα τα οποία σας στεναχωρούν πάρα πολύ, αλλά τι να κάνουμε, δυστυχώς είναι μέρος της ζωής. Center back ο Μίκη, ο οποίος έπαιξε στην πρώτη ομάδα και μάλιστα παιχνίδι Champions League με τη Galatasaray το 2006. Πήγε στη Real Betis και πέρασε δανεικός από Oldham, Ερέζ, Καρταγκένα. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε να κάνει κάτι το σπουδαίο, μιας και όπως είπαμε έφυγε από τη ζωή το 2012 από καρκίνο. Προσέξτε εδώ, αν προσέξετε
περίπου στη μέση τη σύνδεση τη City, θα δείτε ένα όνομα γνωστό. Ναι, είναι ο Ντάνιελ Στούριτζ. Καλό, ε! Ο οποίος σημείωσε και ένα από τα δύο γκολ, μάλιστα εντυπωσιακό, μακρινό σουτ. Μακρινό σουτ, λοιπόν, με τη φανέλα της City στο δεύτερο παιχνίδι, σε αυτό που χάσαμε 2-0, αλλά με το συνολικό 3-2 πήραμε το QP. Αυτά, λοιπόν. Την επόμενη χρονιά, το 2006-2007, ξανά η Reds στο τελικό. Μάλιστα, στις μέρες που ήταν το πρώτο παιχνίδι στο Anfield, αντίπαλος η United, είχα την τύχη να είμαι πάνω στο Liverpool και μαζί με τον Δημήτρη τον Γιαλίτη, τον Γιάννη τον Μοντζενίγο και αν θυμάμαι καλά και τον Γιώργο τον Δαμιανό, ο οποίος τότε έμενε στο Liverpool, πήγαμε στο παιχνίδι αυτό. Όπως βλέπετε, έχω κυκλώσει πάλι τα ονόματα που ξέρετε. Δεν χρειάζεται να κυκλώσω και στα δύο, γιατί τα δύο παιχνίδια διαφορετικά, υπάρχουν αναφορές λεπτομεριακές. Σας πληροφορώ ότι οι πληροφορίες που βρήκα, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Το site της FA δεν είχε στοιχεία ιστορικά για τα FA Youth Cup και μου έκανε τρομερή εντύπωση, εκτός αν έψαχνα εγώ λάθος. Αλλά αν κάποιος βρει τα links, να μου τα βρει. Οπότε κατέφυγα σε άλλο μέσο, ψάχνοντας δεξιά και αριστερά, και ό,τι μπόρεσα βρήκα. Στο πρώτο παιχνίδι στο Anfield χάσαμε 2-1. Θα μου πει τώρα, έλα Γιάννη μαυρόγατος, εντάξει, πάτησες εσύ, κατσίκι μαύρο, έχασε η ομάδα. Αλλά πήγαν οι Reds στο Manchester, κερδίζουν 1-0, δεν ήταν εκτός έδρας τα γκολ. Οπότε, γεια σας, τους πήραμε στα πέναλτι το κύπελο μέσα στο Manchester και με τις υγείες τους. Μεγάλη χαρά εγώ, γιατί ξέρετε, δεν σας κρύβω ότι είχα και μια αυτή, το έφερα βαρέως, ότι πήγαμε πάνω, τα ματιάσαμε τα παιδιά, έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Ένα χρόνο μετά από την κατάκτηση λοιπόν με αντίπαλο τη City, κοπανήσαμε και την άλλη ομάδα του Manchester United. Τι έγινε όμως με εκείνη την ομάδα, έτσι, η οποία πήρε το τρόπαιο το 7, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πάντα επί Ράφα Μπενίτες. Μάρτιν Χάνσεν, goalkeeper, δεν έκανε ποτέ την καριέρα που περίμεναν όλοι. Δεν έκανε ποτέ την καριέρα στην πρώτη ομάδα των Reds. Επέστρεψε στη Δανία, Βίμπορκ και Νόρτζελαντ, πριν μετακινηθεί στην Ολλανδία και παίξει για την Den Haag. Τελευταίος σταθμός που τον είδαν ήταν στην Ingolstadt στην Γερμανία. Για τον Στέφεν Ντάρμπι τα είπαμε στην προηγούμενη χρονιά. Για τον Μάικλ Μπέρνς αμυντικό, μετά την νίκη με την United στον τελικό το καλοκαίρι εκείνο, μετακόμισε στο Μπόλτον, αλλά δεν τα κατάφερε ποτέ. Και από εκεί και πήρε, ακολούθησαν Καρλάιλ, Stafford Rangers, Newport County, Gisley, Vauxhall Motors και τελευταία φορά έπαιζε στην Ουαλία, στην Connah Quay. Για τον Jay Spearing τα είπαμε, για τον Θέλμα τα είπαμε, για τον Charlie Barnett τα είπαμε, Ryan Potterill και Lidfield. Ο Lidfield, μάλιστα, να πούμε ότι ταλαιπωρήθηκε από δύο τραυματισμούς μυϊκούς στην κοιλιακή χώρα και φυσικά δεν τα κατάφερε, είπαμε, ακολούθησε μια πορεία, ήταν Άκρης Στάλι, Μάκλσφιλντ, FC United και τελευταίο σταθμό στην Μαρίν, στην Όρθερ Λίγκο, που πλέον έχει εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο να κάνει οτιδήποτε σαν καριέρα, καθώς δεν έβλεπε προκόπη και ακολούθησε την δική του ατομική επιχείρηση. Περνάνε λοιπόν μερικά χρόνια, το 6-7, την επόμενη χρονιά ήμασταν εκτός τελικού. Οι Reds όμως το 8-9 ξανά στο τελικό. Όπως βλέπετε, στη δεκαετία του Ράφα οι Reds είχαν αρκετές παρουσίες σε τελικό FA Youth Cup, γινόταν δουλίτσα παρόλο τις δυσκολίες που σας ανέφερα, που αν θέλετε ήταν και αρκετά παράλογο. Το μέσο που είπαμε βρήκα δεν είχε απόλυτους τελικούς και τους δύο. Διάθετη περιπτώσει εγώ
έψαξα να δω κάποια πράγματα και αυτούς που ξέρετε και θυμάστε ίσως μερικοί είναι ο Ντάνιελ Αγιάλα, ο Αντρέ Wisdom και ο Tom Ince. Αυτοί οι τρεις λοιπόν κάναν την πιο αξιοσημείωτη, αν θέλετε, καριέρα μετά τους Reds, έχοντας ελάχιστες συμμετοχές ή και καθόλου στην πρώτη συμμετοχή. Αυτό που όμως ελάχιστοι θα έχετε προσέξει είναι ότι υπάρχει και ένα ελληνικό όνομα σε αυτό το τελικό και είναι ο Ντίν Μπουζάνης. Φάσεις εδώ από τα δύο παιχνίδια, τόσο του Λονδίνου όσο και του Λίβερπουλ. Χάσαμε και στα δύο παιχνίδια, 2-1 και 4-1, οπότε δεν τίθεται θέμα καν αμφισβήτησης. Ο Ντίν Μπουζάνης λοιπόν είναι ελληνικής καταγωγής, Αυστραλός στο διαβατήριο. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν υποσχόμενος, μάλιστα τον είχαν φέρει και στην Ελλάδα και είχε παίξει με τις ελπίδες, όπως λέμε εμείς, πρωτοτυπώντας μαζί με τους Γάλλους. Όλοι οι άλλοι λένε κάτω των 21, under 21. Εμείς είμαστε μάγκες και ξέρουμε τα πάντα, γιατί όλοι οι άλλοι είναι με το γνωστό κοσμητικό επίθετο που λέμε ο ένας τον άλλον στον δρόμο. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος όμως έδειξε μια παράξενη συμπεριφορά τόσο με την Εθνική όσο και με τη Λίβερπουλ και φυσικά αφού έπαιξε στη Σίδνεϊ FC στα 17 του ήταν πάνω στο Λίβερπουλ, πέρασε από Άκρικτον Στάνλεϊ, Όλνταμ, έπαιξε στον Άρη, Καρλάιλ, Western Sydney Wanderers, Melbourne City και τώρα συγγνώμη και πέρασε κάποια στιγμή και από την Ολλανδική Τσβόλε. Τον Ντίν Μπουζάνη ίσως δεν τον θυμάστε καθόλου και φυσιογνωμικά, θα σας τα δείξω τώρα εγώ εσάς αυτά, να έχετε και μια εικόνα. Αυτός εδώ είναι ο Αγιάλα. Ο Αγιάλα έπαιξε, τα πρώτα παιχνίδια ήταν κόντρα στην Norwich, νομίζω, Δευτέρα βράδυ, το καλοκαίρι του 9, όταν είχε τραυματιστεί σε παιχνίδι στην πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας, νομίζω στο Λονδίνο με την Tottenham. Ο Σκίρτελ ήταν τραυματίας και ο Άγκερ. Είχαν χτυπήσει μαζί με τον Γκάραχερ. Ο Γκάραχερ έπαιξε με δεμένο κεφάλι εκείνη τη Δευτέρα το βράδυ και ο Αγιάλα έπαιξε στο πλάι του. Λοιπόν, από προϊόν της Ακαδημίας της Σεβίλης. Εντάξει, το πάλεψε όσο μπορούσε για να μείνει μόνη βασικός. Εκείνο το καλοκαίρι αποκτήθηκε και ο Σωτήρης Κυριάκος. Πήγε δανεικό στην Hull City, στην Derby County, όπου πλέον το 2011 μεταγράφηκε στην Norwich City. Διατέλεσε και αρχηγός της, αν δεν κάνω λάθος. Και κάποια στιγμή πέρασε από την Μπόρο και συνέχισε την καριέρα του και σε άλλες μικρότερες ομάδες. Υπάρχουν αρκετοί παίχτες από αυτούς που μπορούμε να σχολιάσουμε. Σας λέω, η αξιοσημείωτη είναι ο Αντρέ Wisdom, τον βλέπετε εδώ δεξιά, ο οποίος αποκτήθηκε το 2008 από την Bradford, την Ακαδημία της Bradford. Ο Brendan Rodgers λοιπόν τον όθησε στην πρώτη ομάδα, όπου συμπλήρωσε παρακαλώ πολύ 22 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις. Παρότι είχε συμβόλαιο μέχρι το 2017, δόθηκε δανεικό στην Derby County, στη West Brom, Norwich, όπως επίσης και στη Red Bull Salzburg. Οριστικά λοιπόν στην Derby County το 2017 και τέλος. Και υπάρχουν και άλλοι παίκτες όπως ο David Amou, ο Λάουρι Νταλαβάλε, ο Κασανάλικτιτς και ο Tom Ince. Για να κλείσουμε το όνομα Tom Ince, ναι, καλά καταλάβατε, είναι ο γιος του παλιού ποδοσφαιριστή των Reds, της Inter και των αιωνίων, Paul Ince, ο οποίος προσπάθησε να μονιμοποιηθεί στην πρώτη ομάδα, δανεικό στην Blackpool και φυσικά έμεινε μόνιμα εκεί. Κάποια στιγμή προσπάθησε για την Ιντερ Μιλάν, στο οποίο okay, εκεί είχε παίξει και ο πατέρας, οπότε υπήρχε η επιρροή και η γνωριμία. Hull City, Derby County, Huddersfield και Stoke City ήταν η επόμενη σταθμή του Tom, ο οποίος δεν κατάφερε να κάνει κάτι αντίστοιχο με τον πατέρα του και είναι σύνθεση φαινόμενο
να μην κάνουν υγιή την πορεία και την καριέρα των γονιών τους. Υπάρχουν και εξαιρέσεις όπως του Μαλντίνη. Βέβαια είναι και διαφορετικές θέσεις αυτές, αλλά παρόμοιο παράδειγμα είναι του Ζόρντι Κρόιφ που δεν έκανε ποτέ την καριέρα του πατέρα του. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έπαιξε σε αρκετά μεγάλα σχήματα, όμως εκεί ήταν πιο πολύ το επώνυμο που έπαιζε παρά ο ίδιος. Και φτάνουμε στο τελικό τον φετινό. Δεν θα πω πολλά πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Δεν θα πω πολλά πράγματα διότι ο Ντάνκαν, παρότι είναι εξάδελφος του Τζέραρντ και ήθελε να παίξει στη Λίβερπουλ, στη Σίτι ξεκίνησε και έκανε ό,τι έκανε. Ήρθε με μεταγραφή πέρσι το καλοκαίρι, το 18 δηλαδή, σε εμάς. Φαινόταν ότι ήθελε να παίξει την ομάδα της καρδιάς του, όπως ο ίδιος έλεγε. Και όλοι αυτοί που βλέπουμε στην ομάδα μας να παίζουν αυτή τη στιγμή, πραγματικά από αυτούς ο Λαρούτσι είναι ο μόνος που είχε το καλοκαίρι συμμετοχή, από αυτούς που παραμένουν στην ομάδα, που είχε ενεργό συμμετοχή στην προετοιμασία. Λοιπόν, όπως είδατε, η ομάδα παίξε και δύο πιτσιρικάδες, οι οποίοι προφανώς και θα παίξουν με την ομάδα των νέων, ασχέτως αν είναι στην πρώτη ομάδα. Πάντως, αντιμετώπισαν μια πολύ καλή City, επειδή ξέρω από το αγγλικό ποδόσφαιρο, η City κάνει πάρα πολύ δουλειά, τρομερή δουλειά στα δείγματα υποδομής, ποντάρει πολύ σε αυτά, διότι υπάρχουν και οι κανονισμοί της UEFA που πρέπει να έχει και δικούς σου παίκτες, και αυτό χτυπάει σταδιακά και στις ομάδες. Όμως, αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι, επειδή υπάρχει απορία σε πολλοί κόσμο, μα τι κάνουν στις ακαδημίες, λέει, δεν κάνουν, λέει, τίποτα. Προσέξτε λοιπόν τι γίνεται εδώ. Ωραία, αυτοί εδώ οι 11, συν κάποιους ακόμα, συνετέλεσαν στην πορεία προς την κατάκτηση του τροπαίου. Okay. Όλα καλά, όλα ωραία, χαρά. Αυτό έγινε η φασαρία με τον Ντάνκαν, ο οποίος απαιτούσε πρώτη ομάδα, και επειδή στο σύλλογο λογαριάζουν πάρα πολλά πράγματα, να ξέρετε, λένε, okay, ταλέντο, αλλά αυτό θα μας κάνει τα αποδυτήρια καφενείο. Θα βαρέσει η διάλυση. Δεν γίνεται από τώρα με αυτό το χαρακτήρα και με τον ατζέντη του να κάνει τσαλιμάκια, θα μας χορέψει τα ψή. Φίλε, δεν θα κάνω τα αποδυτήρια σου, ρωτήρι. Άστα να φύγει και ας κάνει καριέρα. Χίλιες φορές θα πάρω και 5 δεκάρες. Και ωραία φέρθηκαν με τη Φιωρεντίνα. Η Φιωρεντίνα τον ήθελε, ο Ντάνκαν ήθελε, και διαμηνύουν και στις τρεις πλευρές, παίχτη, ομάδα και ατζέντη, ότι εμείς συζητάμε με την ομάδα όσο ο ατζέντης δεν εμπλέκεται. Αλλιώς θα μείνει εδώ και εντός εισαγωγικών θα του καρφώσουμε το δελτίο στο ταβάνι. Και καλά κάνανε. Δεν κατάλαβα. Πάνω από όλους ο σύλλογος. Κανείς πάνω από το σύλλογο. Βέβαια, θα μου πει κάποιος, κύριε Γιάννη, δεν θα αξιοποιηθούν αυτά τα παιδιά. Κάνει, δεν θα πάει. Δεν θα πάνε όλοι. Θα πάνε ελάχιστοι. Αυτοί που αντέχουν και αυτοί που πραγματικά και αντέχουν και θέλουν και έχουν ικανότητες. Γιατί το να αντέξει σημαίνει ότι πρέπει να έχεις υπομονή. Πρέπει να αντέξει πολλά πράγματα. Οπότε, συνυπολογίστε ότι δεν μπορεί μια ομάδα να βγάλει μια δεκάδα στο FA Youth Cup και να είναι τρελά ταλέντα και 11. Να είναι, ξέρω εγώ, Μέση. Να είναι Μέση, Γκρίσμαν, να είναι Τζέραρντ, να είναι Άγγλι, Σαλάχ, Φιρμίνο, Μανέ. Πρέπει να παίρνεις και παίξεις το εξωτερικό. Διότι ο σύλλογος δεν είναι απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι μια ποδοσφαιρική εταιρεία. Και μια ποδοσφαιρική εταιρεία που κάνει γκέλ σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να τραβάει την προσοχή όλου του κόσμου. Αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο γίνεται μακελιό με τον Σαλάχ. Στη Σενεγάλη το ίδιο. Στη Βραζιλία το ίδιο με τους Βραζιλιάνους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η ομάδα δεν είναι αγγλική ακριβώς. Είναι μια ομάδα η οποία εδρεύει στο Λίβερπουλ. Ήταν αγγλική, τώρα είναι μια εταιρεία αγγλική, όμως είναι και πολυεθνική. Είναι πολυπολιτισμική. Βάλτε όποιον όρο θέλετε. Καλώς ή κακώς λοιπόν, το σύγχρονο ποδόσφαιρο έτσι λειτουργεί και έχει τρομακτικές απαιτήσεις, τις οποίες τα νέα παιδιά για τους δικούς τους λόγους, όπως ο Ντάνκαν, δεν ανταποκρίνονται. Θέλουν πολύ γρήγορα αποτελέσματα και αυτό δεν συνάδει με τις απαιτήσεις του συλλόγου, με το σχεδιασμό του συλλόγου, με τις φιλοδοξίες του συλλόγου, με το σχεδιασμό του συλλόγου, με την οργάνωση του συλλόγου. Άρα, ο προβληματισμός μου εμένα ήταν πιο πολύ ιστορικός και το μεταφέρω σε εσάς τα στοιχεία αυτά, μπορεί να τα βρείτε και μόνοι σας δηλαδή,
στο διαδίκτυο και όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου να του στείλω το υλικό, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το μελετήσει με την ησυχία του και να ψαχτεί και παραπάνω. Πάντως, οι ιστορίες των ποδοσφαιριστών που έχω πάρει μέρος στους τελικούς είναι στενάχωρες, ειδικά εκείνη στη πρώτη συμμετοχή της δεκαετία του 70. Αν είδε που παίξαν όλοι αυτοί, το 80% από αυτούς πήγαν Αμερική και παίξανε. Στα 70s παίξανε μπάλα στην Αμερική. Εντάξει, είναι σαν να λέμε, ας μην το αποκαλυτάστο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις και τι κάνουν στην Ακαδημία. Γιατί υπάρχουν στην Ακαδημία, γιατί πρέπει να υπάρχει Ακαδημία. Δεν γίνεται να αγοράζεις μόνο παίκτες, θα πρέπει να κάνεις και παραγωγή δικών σου ταλέντων. Και επίσης, να σου το πω και μεταφορικά, το οποίο το έχω ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή, το Cambridge και Οξφόρδη, έμεσα που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας της Βρετανίας, έχουν μια έμεση σχέση με τα φροντιστήρια Όμηρος, για όποιον το θυμούνται στην Ελλάδα, που διδάσκαν αγγλικά. Από το Όμηρος έπαιρνες proficiency. Πριν πολλά χρόνια έπαιρνες και επάρκεια να διδάξεις αγγλικά. Όποιος έπαιρνε proficiency όμως στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι μπορούσαμε να πάει να διδάξει στην Οξφόρδη, στο Cambridge, αγγλική φιλολογία. Οπότε έμεσα σας δίνω την εικόνα ότι και στις ακαδημίες, στο δίκτυο ακαδημιών που έχουν σκορπίσει όλο τον κόσμο, το να πάει ένα παιδί στην Ακαδημία της Λίβερπουλ ή της οποιασδήποτε άλλης ομάδας, δεν σημαίνει ότι τον προβιβάζει στην ομάδα τη μεγάλη. Είναι μακρύς ο δρόμος. Και είναι και πολυσύνθετος ο δρόμος για να φτάσεις να παίξεις την πρώτη ομάδα. Πέρα από ότι χρειάζεται και τύχη. Λοιπόν, ελπίζω να σας προβλημάτισα λίγο να το βρήκατε ενδιαφέρον, να σας προβλημάτισα θετικά. Και θα τα πούμε σύντομα σε άλλο Radglasses, το οποίο έχει να κάνει με την επικαιρότητα και φυσικά με το Champions League, να έξουμε μια ματιά στο τι είναι οι τρεις αντίπαλοι που θα δούμε το φθινόπωρο και διαρχομένης από την επόμενη εβδομάδα που θα πάμε στην Ιταλία. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνατε. Τα λέμε πολύ σύντομα. Γεια σας.